Φίλες και φίλοι, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και μέσα. Θα είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 7, μαζί με τον Κωστή Ραπτόπουλο για να αναλύσουμε τα όσα είδαμε το Σαββατοκύριακο. Μία αγωνιστική που είχε το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Νικητή τον Άρη με 1-0, με ένα αμφισβητούμενο πέναλτι. Γενικά αρκετές αμφισβητούμενες φάσεις που σήκωσαν πολύ κουβέντα μετά τη λήξη του αγώνα. Εδώ βλέπουμε αναλυτικά την 12η αγωνιστική. ΑΕΛ ΟΦΗ 0-1, Παναθηναϊκός ΠΑΣ 2-0, Λαμία Ολυμπιακός 0-6, Απόλλωνος Σμύρνης ΑΕΚ 3-4, Βόλος Πανετολικός 0-0, Άρης ΠΑΟΚ 1-0, η αυλαία της 12ης αγωνιστικής πέφτει σε λίγη ώρα στην Τρίπολη με το μάτς του Αστέρα κόντρα στον Ατρόμητο. Όπως προείπαν, βλέπουμε και τη βαθμολογία. Ολυμπιακός 28, Άρης 26, ΠΑΟΚ 24, ΑΕΚ 22, Παναθηναϊκός 18, ΟΦΗ 15, Βόλος 15, Ατρόμητος 14, Αστέρας Τρίπολης 13, ΠΑΣ Γιάννα 12, Απόλλων 9, Πανετολικός 8, ΑΕΛ 6, Ουραγός Ιλαμία με 2 βαθμούς. Έγινε δεκτή η παρέτηση του Μπάμπη Τενέ. Η επόμενη αγωνιστική, Πανετολικός Απόλλων Σμύρνης, ΟΦΗ Άρης, Ολυμπιακός ΑΕΛ, Ατρόμητος Λαμία, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στην Τούμπα, ΠΑΣ Γιάννα Αστέρας Τρίπολης και ΑΕΚ Βόλος στα δύο μάτς αυτά την Δευτέρα. Όπως προείπα, ένα ντέρμπι στην πρωτεύουσα που τα έχει όλα. Εκτός από τον τόρο και την κουβέντα που σηκώνουν αυτά τα μεγάλα ντέρμπι, είχαμε και επίσημες καταγγελίες από τον δεύτερο αντιπρόεδρο της ΠΑΟ Ολυμπιακός, τον Κώστα Καραπαπά, για απόπειρα δωροδοκίας του ποδοσφαιριστή Σιαμπάνη που αγωνίζεται στον Άρη, τον τερματοφύλακα του Άρη, που δεν έπαιξε στο χθεσινό ντέρμπι. Η επίσημη ανακοίνωση από την ΠΑΕ ήταν για ενοχλήσεις του τερματοφύλακα στον ώμο. Να πούμε ότι την διενέργεια επίγουσας προκατακτικής εξέτασης ζήτησε λίγη ώρα πριν ο προϊστάμενος εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, με αφορμή τα όσα είδαν το φως και τις καταγγελίες τις οποίες προαναφέραμε και θα δούμε αναλυτικά αργότερα. Για απόπειρα δωροδοκίας του ποδοσφαιριστή του Άρης, αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ από τον αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού Κώστα Καραπαπά και αφορούν στον τερματοφύλακα Μάριο Σιαπάνη. Η προκατακτική εξέταση, σύμφωνα με πληροφορίες, θα διεργενηθεί από το τμήμα αθλητικής βίας της ασφάλειας Θεσσαλονίκης και θα κληθούν να καταθέσουν ο Κώστας Καραπαπάς, ο Μάριος Σιαπάνης και ο Γιώργος Δελιζήσης για τις δηλώσεις που έκανε μετά το ντέρμπι. Λοιπόν, να πούμε την καλησπέρα μας στον Κωστή, ο οποίος τα ζει από πιο κοντά. Έλα, Κωστή. Τα απόλαυσα εγώ. Είναι σαν να κάνει σεξ με την Ναόμι Κάμπελ, με την Νικόλ Κίτμαν. Μεγάλος χαίρομαι με τέτοια πράγματα. Καταρχήν να πω... Εγώ δεν χαίρομαι γιατί στην ηλικία σου έχεις μπει ήδη στα υποκατάστατα. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Πρόσεξε τώρα. Άκουσε να δεις. Στη γειτονιά είχαμε ένα τύπο, ο οποίος τα είχε με τη γειτόνισσα. 20 χρόνια. Η γυναίκα του ήξερε ότι γινόταν, ξέρω εγώ κάτι, αλλά δεν τον είχε πιάσει ποτέ. Ποτέ. Αυτά εδώ με τις δωροδοκίες, ξεκινάω γρήγορα από εδώ. Εγώ είμαι 52 ετών. Δεν πρόλαβα τη δωροδοκία με το Καλιαπάγιο το σχορεμένο και του Ρουκίδη τα λουλούδια. Τους πιάσανε επ' αυτό φόρο. Δεν το τιμώρησαν τον Παναθηναϊκό, γιατί ο κύριος Ανδριανόπουλος, σχορεμένος, δεν ήθελε να ρίξει. Τους πιάσανε. Το 80, ο Πέλιος λέει τον Παντελάκη, κοίταξε να δεις, έχω ραντεβού με τον Περτσινίδη μια ακόμενα, την Μαργαρίτα, να μου δώσουν τα λεφτά. Φωνάζουν την ασφάλεια, μπα, τους πιάσαν. Στο Πασεραϊκός ΑΕΚ, το Χρυσοβιτσιάνο, ντύθηκε ένας αστυνομικός γαλατήρης και τους πιάσαν. Εδώ τώρα, άμα ανοίξουν τις τηλεφωνικές συνομιλίες, άμα δεν τους πιάσει εκείνη την ώρα, ο Καράπαπας, ο Δελιζήσης και τα λοιπά, ο άλλος λέει, βγήκα λέει με έναν Νόντα. Ο Νόντας τον είχε ο Σαββίδης Γορίλα, να πούμε, στον πάγκο, να το φυλάει την ομάδα. Και σε ένα μάτς, πάω Ηρακλής 0-1, βρέθηκαν χίλιοι νοματέοι έξω από την Τούμπα, κάνανε μανούρες, βρίζαν τον Σαββίδη, τη μάνα του και τέτοιες ιστορίες, φασαρίες. Και λέω, ο Σαββίδης τι έγινε, ναι, βλέπει το, ο Ιβάν, βλέπει το βίντεο, λέει, αυτός τι είναι ο Νόντας. Λέει, ωραία, γιατί λέει αυτός δεν μας προστάτευσε, πήγε με τους οπαδούς δρόμο. Τον έδιωξα από τότε,
Αυτός δεν δουλεύει στον ΠΑΟΚ. Μιας γορίλας εκεί, ένας δυνατός, τέλος πάντων. Κοίταξε να δεις. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Διέταξε ο εισαγγελέας όλα τα 9 μέρα. Εάν δεν τους πιάσει ο Καράπαπας, ο Βελιζίσης να πει να τα λεφτά τους, δεν έγινε. Οπότε είναι για τις εντυπώσεις. Εγώ δεν λέω ότι δεν έγινε. Μπορεί και να έγινε. Αλλά και ότι δεν έπαιξε ο Σιαμπάνης έχει να κάνει με πιθανό τραμπούκο που φάγε. Η δωροδοκία πρέπει να αποδειχθεί. Ναι. Εγώ στις δωροδοκίες ξέρω, στους τσακώνεις και την ώρα. Όπως παλιά πριν βγει το Πασό και καταργήσει την πυχία, τους τσάκωνε ο Ζάβαλος να πούμε, τους με το σεντόνι τους τυλίγανε, τους πηγαίνανε στο τμήμα. Ήρθε ο Ανδρέας που ήταν πολυγαμικός και μάγκας και καλά έκανε και τα κατήργησε αυτά τα πρωτόγωνα να πούμε. Mm-hmm. Έμενε τον πολυγαμισμό στην ελληνική κοινωνία το νόμιμο πλέον. Τα άστεγα να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα. Αυτά έχω να πω για αυτό το θέμα, το οποίο είναι λεπτό. Mm-hmm. Λοιπόν, τα άλλα θέματα... θα δούμε και το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό την επόμενη του ντέρμπι με αυτές τις καταγγελίες που έχουν γίνει και τον πόλεμο ανακοινώσεων που προέκυψε από τις δύο πλευρές, το ενδιαφέρον καλώς ή κακώς εστιάζεται εκεί. Ένα μου κάνει εντύπωση ότι πηγαίνει ο Ολυμπιακός και κάνει την καταγγελία, δεν πάει ο Άρης. Δηλαδή ο Άρης χρησιμοποιεί τον Καράπαπα, που σημαίνει ότι ο Άρης δεν πάει για πρωτάθλημα. Πάει ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟ. Γιατί άμα ήταν έτσι θα πήγαινα στον εισαγγελέα ήδη. Τέλος πάντων, λεπτό το θέμα, θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά εγώ δεν πιστεύω στην Ελλάδα ότι μπορεί να αποδειχθεί κάτι τέτοιο, εκτός κι αν ανοίξουν τα τηλέφωνα και αποδειχθεί κάτι άλλο. Με τηλέφωνα τα τελευταία 30 χρόνια δεν έχει αποδειχθεί τίποτα. Δολοφονία έχει γίνει και δεν ίσχυσε το τηλέφωνο. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα πάρει τελεύω. Πάντως, μετά από πολλά χρόνια είχαμε μια επίσημη καταγγελία με ονόματα και διευθύνσεις όπως αυτή που έκανε ο Κώστας Καραπαπάς. Είχαμε την αντίδραση από τον κύριο Γκαγκάτση. Είχαμε το post από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ήταν πολλές οι εξελίξεις. Πάμε αρχικά να δούμε πώς προέκυψε αυτή η πολύ σημαντική καταγγελία από τον Κώστα Καραπαπά και να το δούμε, έχουμε και σε βίντεο το όλο story. Ας το δούμε πρώτα σε βίντεο για να μπούμε λίγο στο κλίμα και επιστρέφουμε. Από την άλλη, και ξέρω από το αγωνιστικό, υπήρξαν οι καταγγελίες του αντιπρόεδρου του Ολυμπιακού Κώστα Καραπαπά για δωροδοκία, αλλά και απειλές προς τον παίκτη του Άρη Σιαμπάνη από ανθρώπους του ΠΑΟΚ, παίρνοντας μάλιστα επίσημο χαρακτήρα για λόγω καταγγελίες και βάζοντας φωτιά σε ένα ήδη τεταμένο κλίμα που υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Σε πείραξε, κύριε Γκαγκάτση, αλήθεια. Σου χάλασε τα σχέδια. Πάμε λοιπόν, ξαναλέω. Για να μάθει και ο κόσμος του ΠΑΟΚ που σε έχει πάρει ήδη χαμπάρι, τι συνέβη. Καταγγέλλω λοιπόν επίσημα και ελπίζω να ασχοληθεί σοβαρά η δικαιοσύνη με όλα τα παρακάτω. Και είμαι στη διάθεσή της κάθε στιγμή, όπως και εσύ, κύριε Γκαγκάτση. Πήγε ο πρώην υπάλληλός σας και συνεργάτης σας πλέον σε άλλα έργα, ο Νόντας, με μια σακούλα γεμάτη λεφτά στον τερματοφύλακα του Άρη Σιαμπάνη και αποπειράθηκε να το δωροδοκίσει με μεγάλο ποσό που είχε σε σακούλα, ναι ή όχι. Είχε μαζί του σκληρό ποινικό μπράβο, ο οποίος ήταν στο συγκεκριμένο ραντεβού, ναι ή όχι. Είναι αλήθεια ότι ο Σιαμπάνης απειλήθηκε, τρομοκρατήθηκε εν τέλει, δεν αγωνίστηκε ή όχι. Πες μας λοιπόν, γιατί εμείς σας ξέρουμε βρωμιάριδες, ποιους τους έστειλε στο Σιαμπάνη και σε τουλάχιστον άλλους δύο παίκτες του Άρη. Να ανοίξουν τηλεφωνικές γραμμές άμεσα και θα φτάσουμε στους εντολείς. Έφτασε η ώρα. Η ώρα να δουν όλοι πως η βρωμιά κρύβεται πίσω από αυτό που με θράσος ονομάζεται εξυγίανση. Πάμε λοιπόν στους αγγελείς για τα υπόλοιπα, για τα όσα λες, για όσου φουπουδίο. Πριν υπουργούς, υπαλληλίκια, θα πάρεις απαντήσεις από την ελληνική δικαιοσύνη. Ιστερόγραφο. Για τις ύβρις, για χοληστερίνες, παιδοβούβαλα κτλ. Κτλ. Δεν θα απαντήσω κάτι. Στις γειτονιές που εγώ μεγάλωσα, δεν μαλώνουμε με κοριτσάκια σαν το Μάκι Γκαγκάτση. Αυτές ακριβώς οι καταγγελίες του κυρίου Καραπαπά έφεραν τη διενέργεια επίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης κύριο Παναγιώτη Παναγιωτόπουλο, με την εξέταση να διενεργείται από το Τμήμα Αθλητικής Βίας Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, εκεί όπου θα κληθούν να καταθέσουν οι κύριοι Καραπαπάς, καθώς και οι ποδοσφαιριστές του Άρη, Μάριος Σιαμπάνης και Γιώργος Δελιζήσης. Λοιπόν, αυτές ήταν οι καταγγελίες που έγιναν χθες και η εξέλιξη που είχαμε σήμερα με την Αθλητική διενέργεια. Αθλητική βία στη Θεσσαλονίκη θα γίνει το αυτό. Από ό,τι διαβάζουμε, ναι.
Δεν έχει ελπίδες πολλές να του πει το τμήμα αθλητικής βίας της ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Εκεί θα μπορούσαν να καταθέσουν Καραπαπάς, Σιαμπάνης και Δελιζήσης. Εδώ αθλητική βία Θεσσαλονίκης. Δύσκολο είναι. Γιατί? Γιατί δεν μπορώ να μιλήσω, απαντήσω την κόκκινη γραμμή. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είναι η απάντηση του Μάκη Γκαγκάτση που υπήρξε μέσω ανακοίνωσης και στα social media. Όχι, η απάντηση η χθεσινή. Σήμερα δεν είχαμε, από ό,τι ξέρω, άλλη απάντηση. Είχαμε ανακοίνωση του ΠΑΟΚ και χθες και σήμερα, η οποία αναφέρει η ΠΑΟΚ για την πιο γρήγορη εξυχίανση των αστείων καταγγελιών του Κώστα Καραπαπά, ζητά από τον εισαγγελέα που ερευνά την υπόθεση να καλέσει όσα στελέχη της ομάδας μας θεωρεί χρήσιμο να ανοίξει τα τηλέφωνά τους, όπως επίσης και τα τηλέφωνα των κυρίων κύριο Μαρινάκη, Θόδωρου Καρυπίδη, Κώστα Καραπαπά, Λίνα Σουλούκου, λοιπόν, Μάριου Σιαμπάνη, Γιώργου Δελιζήση. Λοιπόν, θα Λίνα δούμε Σουλούκου, πλέον. Ποια είναι αυτή η κοπέλα? Είναι στέλεχος της ΠΑΕ Ολυμπιακού. Έχει πάρει την νομική οδό, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, οπότε θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Απ' την άλλη, η αλήθεια είναι πως το γεγονός ότι η καταγγελία αυτή έγινε από τον αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού και όχι από την ΠΑΕ Άρη, από τον ίδιο τον Άρη, προκαλεί κάποια ερωτηματικά. Είχαμε πάντως... λένε στον Άρη, στο off the record, λόγια δεν πάτε ρε μόνοι σας. Για ποιο λόγο? Λέει, να ξέρεις, επειδή εμείς στα μέσα δεν είμαστε εδώ πέρα, ξέρεις τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη με την περιραίωσα θεσμικά. Αν πάμε μόνοι μας, θα είμαστε, λέει, κατατρεγμένοι. Γι' αυτό δεν θέλουμε από κάτω, λέει, βοήθεια, γιατί είμαστε δύσκολα, λέει, εδώ. Ξέρεις πώς είναι τα πράγματα με τον ΠΑΟΚ, λένε οι Αργιανοί. Στα λέω πως μου τα λένε στα τουμπιώτικα. Ναι. Γιατί άμα χρησιμοποιήσουμε εδώ γραβάτα, δεν θα μας καταλάβουν. Εντάξει, δηλαδή, κατάλαβα. Σου ρώτησα εγώ, για ποιο λόγο, ρε παιδιά. Εντάξει. Πάντως, σε αυτές τις περιπτώσεις και τελειώνω, εκείνη την ώρα τους πιάνεις και τελειώνει. Άμα πάει, θα πάω να καταθέσω, μετά να μίλα, ξέχασέ το. Λοιπόν, πάντως είχαμε και δήλωση του Προέδρου του Άρη, του κύριου Καρυπίδη, και τη δήλωση του Αρχηγού, του Δελιζήση, χθες στο Ωμέγα, που ουσιαστικά είπε ότι όσα έχουν ακουστεί έχουν κάποια βάση, αλλά δεν ήθελε να επεκταθεί κλπ. Εντάξει, εδώ είναι η δήλωση του Γιώργου Δελιζήση. Από την άλλη, ο κύριος Καρυπίδης, σε πιο έτσι ειρωνικό τόνο, μίλησε για φιλική νίκη επί του ΠΑΟΚ κλπ. Τον είδα χθες, τον άκουσα στην Νόβα, ναι. Έκανα το μάτς απευθείας εγώ στο Λαυτόπουλος και τον άκουσα μετά. Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο και στο αγωνιστικό κομμάτι. Να πούμε ότι μεγάλος άτυχος είναι ο Ουαγγέ. Τόσα του είχες σούρι όλο αυτό το διάστημα. Χειρός είναι ο ΠΑΟΚ. Αυτός είναι άτυχος, το παιδί. Καλά, εντάξει. Να σου πω κάτι. Τόσο σε τον κόλ όμως. Τι τον κόλ θα μετρούσε τον κόλ. Τόσο σε. Λοιπόν... Τόσο σε, γιατί ο Γιαννούλης είχε ανέβει απάνω και έψαχνε ταξί να γυρίσει πίσω με κορονοϊό. Όπως και ο Χασάν. Τα παιδιά αυτά είναι σε κακή μοίρα. Δηλαδή θέλουν πολύ χρόνο. Γιαννούλης χθες ήταν σαν το σκήνομα του Αγίου Διονυσίου στη Ζάκυνθο που βγαίνει, λέει, το βράδυ στη γιορτή του, περπατάει, λέει, και λιώνει τα σανδάλια. Τέτοιο πράγμα ήταν ο Γιαννούλης. 20 λεπτά έπαιξε μπάλα, τόσο άντεξε, βγήκε από εκεί δύο φορές, τρεις. Στο πρώτο ημίχρονο έδωσε μια βοήθεια τον Τζόλι, ο οποίος ντουμπλαρίστηκε πολύ καλά από τον Μάτζιο, με τον Σάσα, τον Γκάμμα και τον Σάκητς, ο οποίος έπαιζε με ανάποδο πόδι, συγγνώμη, με τον Στρούγγεν, τον Ματίγια και τον Γκαρσία. Εντάξει, γίνανε αμυντικά ντουμπλαρίσματα, αντίθετα, ο ΠΑΟΚ δεν έδωσε επιθετικά ντουμπλαρίσματα με τα δικά του χαφ, τα οποία ήταν απαράδεκτα. Και αφού μπαίνουμε στο παιχνίδι, ο Άρης πήγε το παιχνίδι από τον άξονα, έδωσε λίγο χώρο και βγήκε με δύναμη στο χώρο του κέντρου. Θα έπαιρνε δύο κόκκινες κάρτες του Τσιγάρα, του ποιος πάει με τις τάπες. Χαρίστηκα και τρεις κίτρινες. Στον Ντάγκλας έπρεπε να παίζει 9 με 11. Για να δούμε ποιος ευνοήθηκε, ποιος αδικήθηκε, με λεπτομέρειες. Μάλιστα. 9 με 11.
Μετά έγινε τον πέναλτι. Μετά έγινε τον πέναλτι. Λοιπόν, για πάμε λίγο να τις δούμε. Να δούμε πρώτα τις φάσεις. Για τον Ουάγκε να πούμε ότι όπως αναμενόταν δυστυχώς είναι πολύ άσχημες οι εξετάσεις. Έχει υποστεί ρήξη επιγονατιδικού τένοντα, έσω πλαγίου, οπίσθιου και πρόσιου χιαστού. Ουσιαστικά το παιδί έχει διαλύσει το γόνατό του, έτσι. Στην καριέρα αυτό. Ναι. Λοιπόν, μακάρι να το φτιάξουν εκεί στη Βαρκελόνη. Εδώ άμα μπει στη Θεσσαλονίκη είναι καλά, δεν μπει σε κλινική, σε νοσοκομείο, σε κλινική θα έμπαινα, αλλά καλύτερα το παιδί να πάει σε μια πολιτισμένη χώρα να χειριστεί εκεί πέρα, γιατί εδώ μπορεί να το βάλουν και κορονοϊό, να το γράψουν έναν ακόμα. Λοιπόν, να είναι καλά το παιδί. Εντάξει, το κάναμε κριτική. Πήρε τα πάνω του, άρχισε να παίζει, την πάτησε. Τώρα, πάμε να δούμε λίγο τις φάσεις. Είναι η περίφημη φάση με τον Μπερτόλιο και τον Πασχαλάκη. Εδώ τώρα. Κοίταξε τον ΠΑΟΚ και επιστροφές. Κοίτα ο Γιαννούλης. Πού είναι. Υπάρχει. Δεν υπάρχει καν στο πλάνο. Τι κάνει τώρα ο Πασχαλάκης. Ο Πασχαλάκης, ο Μπερτόλιο, του παίρνει την μπάλα. Του την παίρνει την μπάλα. Κοίταξε τον. Την παίρνει με το δεξί πόδι. Εδώ. Ναι. Βλέπεις εσύ ο Πασχαλάκης να πάει καμιά μπάλα. Μπέναλτι. Ανόητος ο Πασχαλάκης που κάνει μπέναλτι εκεί. Γιατί είναι ανόητος. Έλεγε η γιαγιά μου Ζαμπέτα, ουζούναντα αχμαχολούν. Πολύ βόη λίγο μυαλό. Δεν παίρνει την μπάλα ο Πασχαλάκης, την έχει πάρει ο άλλος. Mm-hmm. Παοξίδες δεν το δέχονται. Εγώ δεν είμαι με καμιά παράταξη. Ούτε με ενδιαφέρει τι λέει ο καθένας. Το μπέναλτι το κάνει ανόητος. Γιατί την παίρνει την μπάλα ο άλλος με το δεξί, την τραβάει προς τα έξω. Πάει για την μπάλα όντως, πάει την μπλοκάρει εδώ. Δεν την πιάνει. Το πόδι κοίταξε, το πόδι του Μπερτόλιο τη βγάζει την μπάλα. Κανένας Πασχαλάκης δεν ακουμπάει την μπάλα. Οπότε ας το παραμύθι ότι δεν είναι πέναλτι αυτό. Και είναι ανόητος γιατί έπρεπε να τον περιμένει. Με το άλλο πόδι δεν μπορεί να γυρίσει, ούτε ο Μέση είναι ούτε ο Μαραντόνα το Πελέ να κάνει στροφή. Φταίει ο Πασχαλάκης, φταίει. Εντάξει. Αλλά την μπάλα δεν την πιάνει ο Πασχαλάκης. Άστο το παραμύθι, την μπάλα. Μπέναν την πέρ του Άρη. Η αλήθεια πάντως είναι ότι από αυτή την κάμερα, αυτό που λες φαίνεται από τις άλλες κάμερες, φαίνεται σαν να την στουμπάει την μπάλα ο Πασχαλάκης να την γελάρει. Εγώ όταν το βλέπα το μάτς, ναι. Είμαι με ένα Γιαννό, το Χατζινάκο. Mm. Την πέναλτι του λέω, την μπάλα πήρω άλλο, δεν το βλέπεις. Ναι. Κατάλαβα γιατί η μπάλα είναι και κάποια εκατοστά πάνω από το έδαφος και ο Πασχαλάκης κάνει μια προσπάθεια να την στουμπίξει από πάνω προς τα κάτω την μπάλα. Πάει να την πιάσει. Πάει να την μπλοκάρει πιάσει. Αρχικά και μετά που δεν μπορεί να την μπλοκάρει. Έτσι. Ναι. Έτσι. Και ο Μπερτόλο του την παίρνει με το κουντουπιέ. Ναι. Όχι με το κουντουπιέ, με το πλασέ. Με το εσωτερικό. Με το εσωτερικό, ναι, με το εσωτερικό την βγάζει προς τα έξω. Τώρα βέβαια εκεί δεν έχει πάντα αντίληψη και είναι και πολύ γρήγορη φάση για τον τροματοφύλακα για να πει ότι δεν ασχολούμε. Έχει ανοίξει το κοντρόλ, είναι εκτός εστίας ο παίκτης, δεν κινδυνεύω. Έτσι πάει πιο πολύ και με το ένστικτο ο τροματοφύλακας εκεί πέρα. Έχει γυρίσει ο Γιαννούλης, τα στόπερι να πάρουν. Ναι. Έχει γυρίσει ο Γιαννούλης από τα μπακ τα αριστερά. Ναι. Έκλεισε προς τα μέσα. Για να μην τον αδικούμε, ναι. Για να μην τον αδικούμε, ναι. Λοιπόν, τώρα είναι η ευκαιρία με τον Μπερτόλιο, όπου κάνει εδώ... και τη βγάζει ο Ουάγκε, ύστερα από πάσα του Γκαρσία. Δεν είναι άσχημο το πλασέ, τεχνικό είναι. Ναι, πήγε αργά. Ήταν καλός τεχνίτης. Είναι καλή μεταγραφή ο Μπερτόλιο και αναδεικνύει πόσο πάω και εκεί του λείπει και το εξάρι, του λείπει και το σχήμα ότι πάμε να ανέβουμε ψηλά να πάρουμε το μάτς. Και το πόσο αργές επιστροφές είχε ο ΠΑΟΚ εδώ, ο Ουάγκε, συγκλίνει, το παιδί πέφτει με αυτοθυσία, θα μείνει εκτός 7 μήνες, αλλά είναι, να πούμε, το δεξιμπάκ, σωστά. Δηλαδή, πάλι έχουν μείνει πολύ πίσω τα στόπερ και συγκλίνει το δεξιμπάκ προς την εστία για να σώσει την κατάσταση. Στο πέναλτι, γυρίζει ο Γιαννούλης γιατί δεν υπάρχει μπακ ναι. Και σε αυτή τη φάση... Γυρίζει ο Αγγί γιατί δεν υπάρχει ο Γιαννούλης. Είναι χαρακτηριστικό και το κενό που βλέπουμε εκεί. Δεν υπάρχει στόπερ. Τρέχει το δεξί μπακ με αυτό το σπριτ και την αυτοδυσία για να καλύψει και σωστά
αφού βλέπει ότι έχει γίνει το πλασέ, δεν ασχολείται με παίκτη και φεύγει πίσω από την εστία για να διώξει την μπάλα. Την έδιωξε, τραυματίστηκε. Είναι γρήγορος, γρήγορος. Απλά τσαπατσούλης ήταν. Λοιπόν, τώρα η φάση που αρχικά ο Ολλανδός ρέφερι έδωσε πέναλτι στον Τζόλι και μετά με το ΒΑΡ το πήρε πίσω. Για λίγο δεν είναι πέναλτι, για λίγο. Με την άκρη της τάπας βρίσκει την μπάλα ο Στρούγγεν. Με την άκρη της τάπας. Ναι. Εδώ ήταν πέναλτι που αξίδες πριν. Δεν υπάρχει κάτι. Εδώ πάντως δεν υπάρχει, λίγο, εδώ δεν υπάρχει καν επαφή, έτσι. Ποιος? Εδώ δεν υπάρχει καν επαφή. Όχι, δεν υπάρχει επαφή, παίρνει την μπάλα. Ναι. Και να πω και κάτι άλλο και ελπίζω να μην παρεξηγηθώ, γιατί πολλές φορές έχουμε μνήσει καλό στο ταλέντο του Τζόλι. Έτσι. Ένα παιδί στο ξεκίνημα της καριέρας του και έχει περγαμηνές να κάνει καριέρα στο εξωτερικό, να είναι γερός και δυνατός. Αυτό όμως είναι κακό ελάττωμα. Έτσι, το έχει ξανακάνει, έχει βουτήξει ξανά, δεν είναι η πρώτη φορά. Αυτό το έχει ο Σφιντεύστη. Αυτό το κουσούρι το απέκτησε και ο Σφιντεύστη. Ναι. Νομίζω παίζει στον Ολυμπιακό του Κόκαλη. Και πέφτει σαν τον Γιαννακόπουλο το Πεφτοστέλιο και θα του δώσει πέναλτι ο διαιτητής. Είναι έτσι τώρα τα πράγματα. Όχι, εντάξει, ξέχωρα από τον παραλυσμό που κάνεις εσύ. Εγώ λέω ότι και για το καλό και την εξέλιξη του ποδοσφαιριστή, εφόσον έχει περγαμηνές και κάποια στιγμή θα παίξει δεδομένα στο εξωτερικό. Έτσι, καλό είναι αυτό να το αποβάλει τώρα που είναι νωρίς, ανεξάρτητα ποια φανέλα φοράει. Το λέω ατομικά αυτό. Λοιπόν, να δούμε και το χέρι του. Δεν δείξαμε το πειθαρχικό, τον Μπελάνου. Δεν τα έχουμε. Μακάρι να τα είχαμε αυτά. Αυτό πρέπει να το δείξεις και από την άλλη μεριά. Αυτό μπορεί να είναι μπέλαρτη, την παίρνει. Αλλά δεν ξέρουμε αν χτύπησε πρώτα στον Ίγνασο. Είναι δύσκολη φάση. Εδώ είναι το λάθος του Μάτζιου. Ναι. Ο Μάτζιος, ενώ λέμε τρίτο σέντερ μπακ, εδώ. Δεν βγάζει άκρη. Ότι η μπάλα χτυπάει στο χέρι του παίκτη του Άρη, χτυπάει, έτσι. Χτυπάει, βέβαια. Αλλά δεν ξέρουμε, χτύπησε και στον δύο. Και γιατί δεν πήγε να το δει στο ΒΑΡ. Αυτό είναι το λάθος. Επίσης, να πούμε ότι έχει συμβεί, Κωστή μου, νομίζω στην Premier League, σίγουρα στα μεγάλα πρωταθλήματα, να έχει λήξει το παιχνίδι και να έχει επιστρέψει πίσω και να έχει δώσει το πέναλτι. Δεν πάει να πει. Επειδή αμέσως μετά στήριξε λήξη, έτσι. Στο χέρι του. Εδώ ο ΠΑΟΚ δίκαια φωνάζει, φαίνεται. Mm-hmm. Ότι δίκαια φωνάζει. Εδώ είναι το λάθος του Μάτζιου. Ο Μάτζιος, ενώ τα κάνει φανταστικά όλα, φανταστικά, αυτοί βάζουν στο ΠΑΟΚ δύο center four και βάζει τρίτο center back. Τρίτο center back όμως, κάτω από ένα 80, άπειρο και λαθέρ. Εκεί ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να έχει half, παίζει 4-2-4. Παίζει δύο χάφου, δεν μπορεί να κατεβάσουν την μπάλα. Χαφάκια τη πλάκα. Και αναγκάζεται από την πίσω πλευρά και φορτώνει. Εκεί μπορούσε να πετάξει τρίτο στόπερ τον Τζέκο και να βάλει τον Κάτσε και να βγάλει και αντεπίθεση. Γιατί ο ΠΑΟΚ είχε την μπάλα στα πόδια και δεν μπορούσε να την κρατήσει ο Άρης. Εκεί με ανορθόδοξο τρόπο μπορούσε να έρθει η ισοφάριση από ένα κακό ΠΑΟΚ και ένα μέτριο Άρη. Μην νομίζω ότι ο Άρης είχε τίποτα το σπουδαίο. Λοιπόν. Άρης βρήκε κακό τον ΠΑΟΚ. Δεν θέλω να μειώσω την νίκη του. Αλλά βρήκε το κακό τον ΠΑΟΚ με ελλείψεις. Το πήρε 1-0. Εντάξει. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να σχολιάσουμε και την κλήρωση του Ολυμπιακού και την δύσκολη νίκη που πέτυχε η ΑΕΚ στη Ριζούπολη επί του Απόλλωνα και τον Παναθηναϊκό. Όλα αυτά σε λίγο. W Reaction Collagen, λοιπόν, γιατί ήρθε η ώρα να κοιτάξουμε την υγεία μας και πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε μία σπίδα προστασίας, να έχουμε οπωσδήποτε μία σπίδα προστασίας εναντίον στις ιώσεις, στις λοιμώξεις και σε όλα αυτά που κυκλοφορούν και μας απειλούν όλο το χειμώνα αλλά και το καλοκαίρι. Ακόμα όλες τις εποχές του χρόνου δυστυχώς έχουμε πραγματικά προβλήματα. Εγώ λοιπόν θέλω να σας πω το εξής. Πίνοντας τον W Reaction Collagen, το οποίο είναι ιδανική φόρμουλα που βοηθάει τον οργανισμό μας. 2-11-1600 είναι και ο αριθμός ο οποίος αυτός
έχει την υπερπροσφορά με τα δύο κολαγόνα και 100 σπιρουλίνες που παίρνετε δώρο, με δώρο τα έξοδα αποστολής. Τώρα όμως τηλεφωνώντας, μόνο 39 ευρώ, πραγματικά είναι μια ιδανική προσφορά. Γιατί τώρα θα μου πείτε. Είναι κολαγόνο με υαλουρονικό, σύμπλαγμα βιταμινών B, μαγνήσιο, MSM, συνένζυμο Q10, βιταμίνη C, όλα δηλαδή αυτά που χρειαζόμαστε για να έχουμε ενέργεια και καλή υγεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και να πούμε επίσης ότι οι σπιρουλίνες που δίνουμε δώρο, οι οποίες δεν περιέχουν ιόδιο και φυσικά το κολαγόνο δεν περιέχει ζάχαρη, που είναι επίσης σημαντικό για έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να κάνει την οποιαδήποτε διατροφή για τον οποιονδήποτε λόγο. 2-11-1600 για συμπλήρωμα διατροφής, ιδανικό για τον οργανισμό τον οποίο χρειαζόμαστε να έχουμε έτσι με ενέργεια και φυσικά να έχουμε καλή υγεία. Και είναι σημαντικό οπωσδήποτε να γλιτώσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα. Αρθρώσεις, να μην έχουμε προβλήματα, μην έχουμε πόνους. 2-11-1600 λοιπόν, γρήγορα 39 ευρώ, 2 W Reaction Collagen και 100 σπιρουλίνες δώρο και φυσικά δώρο τα έξοδα αποστολής. Δοκάρι και μέσα, μέρος δεύτερο. Θα πάμε, Κωστή, σε κάποια ενδεικτικά γρήγορα ερωτήματα τηλεθεατών. Ο Γιάννης από Θέρμη ρωτάει την άποψη του κυρίου Ραπτόπουλου για τη διαιτησία του αγώνα της Τούμπας. Τελικά ποιος αδικήθηκε? Της Τούμπας, Χαριλάου. Χαριλάου θέλω να πει, ναι, προφανώς. Ναι. Κοίταξε να δεις. Αν ο ΠΑΟΚ δικαιώται να φωνάει στην τελευταία φάση, εκεί που έκανε το λάθος, τον έβαλε τον Μπακαλιάνη ο Μπάτζος, με τον κοντό τον τερματοφύλακα του 1,78, εκεί πέρα, στο ανορθόδοξο, έγινε το χέρι
εδώ. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν βρήκε το Ίγκας ο πρώτος. Βρήκε το χέρι του πέναλτι του Άρη και θα μπορούσε να δοθεί πέναλτι. Τώρα, το πέναλτι του Άρη είναι. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να παίξει με 9 παίκτες. Με τη σκαριά, άμα το δεις τη σκαριά του πιτσιρικά. Yeah, του τσιγάρα. Του τσιγάρα είναι έξω κατευθείαν. Και τρεις τον Ντάγκλας, ο οποίος πάω. Δεν ξέρω, έχω χρόνο. Αν δεις τις αλλαγές που είχε. Δηλαδή, χτυπάει ο Αγγέ και γυρίζω, βλέπω εγώ στον πάγκο το Βιερίνια, κάτι μάγουλα, θα έρθει και έρθει από την Ελβετία, από το Σαλέ. Και μπήκε ο Κρέσπο Φουκαράς, δεξί μπακ, σαν στόπερ, όπου είναι στόπερ, να ανέβει 70 μέτρα. Είχε τον Τζόλα Καλαγή με τον Σφιντεύσκι. Παίξαν και οι δύο. Και ο Εσύ τη αλλαγή του Ντάγκλας. Αν αυτό είναι πάω 65 εκατομμυρίων, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά έχω δει εγώ καλύτερο πάω, χωρίς λεφτά πολλά και με καλύτερη ομάδα. Μάλιστα. Εντάξει. Ο Θανάσης από Τρίκαλα, πέρυσι ο κύριος Ραπτόπουλος έλεγε ότι ο Άρης διαλύεται, τώρα τι έχει να πει. Διαλύεται. Ναι. Σε τι διαλύεται. Δεν ξέρω. Καταρχήν ξέρω ότι είχαν τον καλύτερο παράγοντα στο μάτι. Που λέγαμε το καλοκαίρι ότι λήγουν τα συμβόλαια των πρωτοκλασσάτων ποδοσφαιριστών και λοιπά. Είχε ένα δύσκολο διαζύγιο δικαστήριο και ευτυχώς για τον Άρη πέρασαν τα χρέη στους προηγουμένους και δεν τα φορτώθηκε ο Καρυπίδης. Mm-hmm. Δεν έπρεπε να τα φορτωθεί ο Καρυπίδης. Αν το έκανε το δικαστήριο, θα διαλυόταν, βέβαια. Μάλιστα. Ο Γιώργος από Καλαμαριά. Ο κύριος Ραπτόπουλος θεωρεί ότι ο ΠΑΟΚ κινδυνεύει από τις καταγγελίες Καραπαπά. Όχι. Όχι. Γιατί δεν τους πιάσανε, αφού δεν τους πιάσανε με αυτοφόρο, λέω ότι δεν κινδυνεύει. Και άμα έρθει η Θεσσαλονίκη να καταθέσει εδώ στο αστυνομικό μέγαρο, δύσκολος είναι. Δεν Μάλιστα. το βλέπω. Ο Ιορδάνης από... Δηλαδή κάνω μια εκτίμηση, δεν λέω. Ναι. Ο Ιορδάνης από Παλιό Φάληρο, τελικά ποιος είναι ο ευνοούμενος από διαιτησία. Σε αυτό το μάτς. Ευνοημένος, ναι, ευνοημένος, συγγνώμη. Ο ΠΑΟΚ είναι. ΠΑΟΚ. Θανάσης από Πειραιά, ο Ραπτόπουλος είναι Αριανός ή ΠΑΟΚΤΖΙΣ. Τίποτα. Ο Ραπτόπουλος δουλεύει 20 ώρες τη μέρα για να έχει 30 χορηγούς, να μην έχει ανάγκη ούτε τον Καράπαπα, ούτε τον Καγκάτσι, ούτε τον Μελισανίδη. Λοιπόν, ο Σάκης από Ρέθυμνο. Ποια η άποψη Ραπτόπουλου για τις καταγγελίες του Ολυμπιακού και τι ξέρει για την πολυδιοκτησία με την Ξάνθη. Πολυδιοκτησία δεν υπήρχε στο κομμάτι το μετοχικό. Ήταν το θέμα το ξενοδοχείο. Ούτε εκεί κινδυνεύει ο ΠΑΟ. Ο ΠΑΟ κινδυνεύει από την κακή του την ομάδα. Από δικαστικά και τέτοια δεν νομίζω ότι κινδυνεύει. Μάλιστα. Με τον Γκαρσία προπονητή να κάνει τη σύνθεση η Λάουρα και να βγάζει ανακοινώσεις. Παλιά δέρνανε τους δημοσιογράφους οι προπονητές και τώρα βγαίνουν οι γυναίκες και βγάζουν ανακοίνωση. Ναι. Από αυτά κινδυνεύει ο ΠΑΟ και από τίνο Σαββίδη στο εξωτερικό και εδώ δουλεύουν. Και φέρνει τον Τζόλακ να μην μπορεί να τρέξει 50 μέτρα. Από αυτά κινδυνεύει ο ΠΑΟΚ. Όχι από τον Καράπαπα και την πολυδιοκτησία. Λοιπόν, ο Πέτρας από Πενίδη, ξεχάσατε ΑΕΚ, θα πούμε τώρα. Ο Νίκος από Καρυδαλό, Γιάννη, τι ξέρεις για Ετχόβεν, θα πούμε. Ο Κώστας από Νέα Σμύρνη, αν θα κάνει μεταγραφή Ολυμπιακός, μας είπε ο κ. Αβραμίδης ότι θα κάνει κίνηση για αριστερό μπακ, για στόπερ και για σέντερ φορ. Ναι, γιατί ο Χασάν. Τον πήρε λίγο βαριά. Ναι. Θα πούμε έτσι το ιατρικό. Mm-hmm. Τον πήρε λίγο βαριά τον κορονοϊό και μπορεί να τον πάρει πολύ καιρό και. Εντάξει. Δεν παίζει ο Σεμέδο και ο Ραφίνια στο πρώτο μάτσι με την Αϊτχόβεν, που είναι η προσεχής αντίπαλος του Ολυμπιακού στη φάση των 32 του Europa League. Μια Αϊτχόβεν που την είδαμε κόντρα στον ΠΑΟΚ λίγο καιρό. Έπαιξε φοβερά την κόντρα επίθεση ο Γκαρσία στο δεύτερο ημίχρονο, συν το αφελές ποδόσφαιρο των Ολλανδών που είναι πάντα αφελής. Βλέπε και Άγιαξ. Θέλει προσοχή γιατί έχει αυτή η ομάδα. Δίνω συμβουλή στου Ολυμπιακού πώ την είδα εγώ. Πολύ καλή όταν έχει την μπάλα στα πόδια τη. Όταν βρει κλειστού χώρου, έχει μια ανούσια και επιπόλαιη κατοχή. Έχει μεγάλο πρόβλημα στο να μεταβιβαστεί η μπάλα από πίσω προ τα μπρο. Αν ο Ολυμπιακό έχει τρει γρήγορου, όπω και ο ΠΑΟ, μπορεί να την κάνει ζημιά. Και είναι μια ομάδα η οποία όταν δεν έχει την μπάλα στα πόδια τη, μπορεί εύκολα να τη βάλει γκολ. Κάνουν άμυνα με κατοχή μπάλας αυτοί. Έχουν αυτό το στυλ. Ναι, το Ολλανδικό στυλ και εκεί πρέπει να χτυπήσει ο Ολυμπιακός. Εδώ βλέπουμε την κακή προϊστορία σε 14 αγώνες. Η Αϊτχόβεν κόντρα σε ελληνικές ομάδες έχει 9 νίκες, μία ισοπαλία και 4 ήττες. Αλλά επειδή πρώτα Θεός το μάτς είναι πλέον στα μέσα Φεβρουαρίου, θα έχουμε την ευκαιρία να ασχοληθούμε. Μπορεί να φορμαριστεί ή να ξεφορμαριστεί μια ομάδα.
σε 1,5 μήνα. Σωστό, σωστό. Και, είναι, και οι μεταγραφές οι χειμερινές που εντάξει σύνθος τρύπες κοιτάνε όλες οι ομάδες στο σύνολό τους να καλύψουν το χειμώνα και όχι να ενισχυθούν πραγματικά. Για τον Ολυμπιακό στα αγωνιστικά δεν έχουμε να πούμε και πολλά. Το σκορ μιλάει από μόνο του. Έχει βάλει ο Εμβιλά ένα πολύ ωραίο γκολ. Και τα γενικά... χαφ του Ολυμπιακού σκοράραν χθες. Ναι, σωστό. Τα πρώτα και βάλει και τα πρώτα γκολ. Που ήταν σημαντικά. Mm-hmm. Τα πρώτα δύο αν δεν κάνω λάθος. Τιάγκο Σίλβα καλός σε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Οπότε μόνο ο Πέπε από τα χαφ που αποκτήθηκαν το καλοκαίρι φαίνεται να μένει λίγο πίσω. Δύο στους τρεις είναι καλό ποσοστό και πάλι έτσι. Έναν εξτρέμ καλό που πήρανε που είναι τραυματίας. Ο Μπρούμα, που από την Αιτχόβεν τον έχουν πάρει. Ναι, ναι, αυτός καλός είναι αλλά τον πήρανε τραυματία. Να δούμε τι θα γίνει με τα ακραία μπακ. Είπαμε θα κινηθεί ο Ολυμπιακός για απόκτηση αριστερού μπακ σίγουρα. Εκτός από το πρώτο μάτς με την Αιτχόβεν, επαναλαμβάνω, είναι ο Σεμέδο και ο Ραφίνια. Λοιπόν, Γιάννη, αν πάρει το μάτς ο Ολυμπιακός την Τετάρτη, που είναι πολύ πιθανόν, ναι, με αυτή την άμυνα της ΑΕΚ, το πιο πιθανόν, μπορεί να είναι και λίγο άνετος στις ναι, μεταγραφές. Αν φύγει ο Χασάν θα πρέπει να πάρει φορ, έτσι. Μπορεί να πάρει όμως φορ από το κάτω ράφ, από εκεί παίρνω εγώ ξηραφάκια για να κάνω οικονομία. Ή να πάρει, ας πούμε, να μην τρελαθεί, να πει ότι δεν θα κινδυνεύσει από ΠΑΟΚ, έτσι όπως είναι ο ΠΑΟΚ και από Άρη και ΑΕΚ. Mm-hmm. Και έχει την πολυτέλεια, αν κερδίσει, ψιλοκαθαρίζει η μπουγάδα και πολύ νωρίς. Αλλά η εικόνα του ΠΑΟΚ, ο προπονητής του ΠΑΟΚ και γενικότερα το οικοδόμημα, δεν μας προδιαθέτει ότι μπορεί να ακολουθήσει ο ΠΑΟΚ αυτόν τον Ολυμπιακό. Ναι. Εγώ σαν μπάλα τώρα. Τον Άρη, αν θέλουν τον Άρη, να μαλώνουν για τη διαιτησία, καλά κάνουν. Ναι. Εγώ στην μπάλα, ΠΑΟΚ έχει πολλά κενά. Δηλαδή, αν κάνει ο Ολυμπιακός δύο μεταγραφές ή τρεις, ΠΑΟΚ θέλει έξι. Θα τις κάνει, δεν ξέρω. Τον Άρη θα τον υπολογίζεις να αντέξει μέχρι το τέλος. Τον Άρη, εγώ τον έχω δει να φεύγει σαν ο Ντομπιάνγκ Άμπαρθ όλα πολλά χρόνια μέχρι τον πρώτο γύρο και να έχει το υπαρχιώτικο να τερματίζει τέταρτος, τρίτος, τέταρτος, έβδομος, ενώ κάνει καλές εκκινήσεις. Mm-hmm. Αν συνεχίσει με αυτό το ρυθμό με τον Καρυπίδη, θα είναι μεγάλη έκπληξη για μένα. Αν κάνει μια κίνηση, αν πάρει ένα center for το χειμώνα και έναν αριστερό back. Αν κάνει δηλαδή και του βγουν δύο καλές μεταγραφές, βρει δύο λαχεία, ένα εννιάρι. Γιατί ο Μάνος χθες Γιάννη γίνανε καμιά δεκαπενταριά φάσεις. Και από τη μια και από την άλλη ομάδα. Οι center for των ομάδων και οι δύο κάναν μια φάση. Ένα ψεύτικο σούτ ο Σφιντεύσκι. Καταλαβαίνεις ότι και ο Άρης και ο Πάο έχουν καλές μονάδες, πλάγι καλή, ο Πάρης χαφ καλά, δεν τους βγαίνουν τα center for. Και είναι σημαντικό αυτό. Εντάξει, ο Σφιντεύσκι έκανε κάποια γκολ με το που επέστρεψε, έτσι. Ποιος? Ο Σφιντεύσκι έχει κάνει κάποια γκολ μαζί με εμένα. Ναι, αλλά είναι για να είναι σε αυτό το μπάουκ του Σαββίδη με τα 60 εκατομμύρια budget, είναι καλός για δεύτερο. Δηλαδή, να είναι ένα καλό center for, όπως έχει ο Ολυμπιακός, και αν Σφιντεύσκι μπες και εσύ 4-4-2 ή ξεκουράσου εσύ Λαραμπή, μπες Σφιντεύσκι. Δεν είναι για τον ΠΑΟΚ του Σαββίδη. Καλά. Επειδή τώρα δεν έχουμε πολύ χρόνο, θέλω όμως κάποια στιγμή να μου εξηγήσεις πώς προκύπτουν τα 60 εκατομμύρια budget στο ρόστερ, γιατί μου έρχονται στο μυαλό οι παίκτες και δεν ξέρω ποιοι έχουν υπερκοστολογηθεί τόσο πολύ. Ένα θα σου πω μόνο. Αυτός ο Τάγαρος ο Τζόλα κόστησε 3,5 εκατομμύρια. Μάλιστα. Ο άλλος ο Παλαιστής ο Εσίτη κόστησε άλλα 3,5, πάμε στα 7. Μόνο αυτοί οι δυο που είναι παλτά για το χειμώνα κόστησαν 7 εκατομμύρια. Τίποτα άλλο δεν σου λέω. Κατάλαβα. Πάμε λοιπόν στην ΑΕΚ. Κέρδισε 4-3 με την ψυχή στο στόμα στο φινάλε. Ο Καρέρα μίλησε ότι δεν είναι δυνατόν σε κάθε στημένη φάση τα μετώπισαν να τρώμε γκολ, αλλά βέβαια φέρει ευθύνη και ο ίδιος. Είδαμε χθες Βάρνα και Χνίτ, Παολίνιο και Μιτάη και γενικά μια ταλαιπωρία. Παρεπιπτόντως, έχει μέλλον ο Μιτάη. Ναι, έχει δηλαδή πάρει αέρα το παιδί εκεί και επειδή είναι τόσο κακός ο Ινσούα και ο Λόπες με τον τραυματισμό του, είναι και ευκαιρία να καθιερωθεί, δηλαδή να πάρει κάποια μάτια συνεχόμενα. Ο Ινσούα έβαλε και κιλά. Ναι. Έχει φακλάνο ο Ινσούα, ενώ αυτό το παιδάκι ο Μιτάη, 17 χρονών, πόσο είναι? 19-18 κάπου. Έχει και καλό χτύπημα της μπάλας με το αριστερό το πόδι και γλυκές έντρες και πάσες έδωσε.
Δηλαδή, από τον Παολίνιο, ας πούμε, που δεν κόβει ούτε με βαλέ. Καλά, οι άλλοι δύο, Χλίπιες, Βάρνας. 17 είναι ο Μητρά. Πελάς μεγάλος είναι και οι δύο. Ναι. Και έχεις μια ΑΕΚ με τριάδα. Σιμόε, Σαχόβ, Μάδωνος. Πολύ καλή. Παιχταράς, Ανσαριβάρ. Παιχταράς, Λιβάγια. Γκαρσία ήρθε, έχεις μαχαίρα. Απ' τη μέση και μπροστά, πολύ καλή ΑΕΚ. Τάνκοβιτς. Τάνκοβιτς, πολύ καλός παιχταράς. Τον έφερε ο Ίμιτς. Από εκεί και πίσω, μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm. Τώρα, τα στατιστικά για τη Ριζούπολη είναι 30 χρόνια, ναι. Χωρίς ήττα, 28 σερί μάτς αίτητη, 25 νίκες, 3 ισοπαλίες. Εντάξει, τώρα βέβαια η ΑΕΚ θα παίξει στο ΆΚΑ με τον Ολυμπιακό μεσοβδόματα και όπως πολύ σωστά είπε ο Κωστής, αν ο Ολυμπιακός κερδίσει θα αυξήσει πολύ τη διαφορά του γιατί είναι ξαναβολή στο παιχνίδι αυτό. Η δηλώση του Μάσιμο Καρέρα που εστιάζει κυρίως στην κακή αμυντική λειτουργία της ομάδας, ειδικά στις θυμένες φάσεις. Θα δούμε τις φάσεις που έχουμε απομονώσει, γιατί έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βέβαια, στο γκολ που βάζει η ΑΕΚ από τα αποδυτήρια, όπως λέμε στην ποδοσφαιρική διάλεκτο, χάθηκε η μπάλα με τον συνδυασμό εδώ τον παικτό της Ένωσης, στην προβολή από τον Ανσαριφάρτ. Και είναι... κοίταξε, ωραίο γκολ. Δηλαδή παίζει με τρία center back ο Παράσκου. Ναι. Δηλαδή αν έπαιζε με δύο, πόση απόσταση θα έκανε στον γκολ. Για βάλτε λίγο. Δηλαδή πόσο απόσταση θα έκανε. Τρία center back. Ακριβώς, ακριβώς. Αν έπαιζε με δύο θα γινόταν. Και τους άνοιξε η ΑΕΚ με δύο πάσες. Με δύο πάσες. Το γκολ της ισοφάρισης του Απόλλωνα με τον Φερνάντεθ, εδώ βλέπουμε την απόσταση στο πιάτο σου, κύριε Ραπτόπουλε, με την κίνηση σεντερφόρ που κάνει ο Φερνάντεθ, που δεν είναι σεντερφόρ, αλλά έχει μείνει τελείως στάσιμη η αμυντική γραμμή της ΑΕΚ. Δηλαδή, είναι, θυμάσαι ένα παλιό παιχνίδι που λέγαμε γαλματάκια, κούνητα κλπ. Αυτό το πράγμα είναι. Δεν θυμάμαι. Κάνει, ενώ ο Φερνάντεθ βλέπει τον εξτρέμ που θα κάνει την σέντρα και κάνει την κίνηση αυτός προς την μπάλα για να βρεθεί πιο κοντά στην μπάλα, έτσι. Όλοι οι άλλοι κοιτάνε την μπάλα. Ναι. Κανείς δεν κοιτάει τον παίκτη. Ακριβώς. Περνάει από μπροστά τους εντωμεταξύ. Κανείς δεν κοιτάει τον παίκτη. Είναι τα center back τα οποία ο Μελισανίδης του ξέφυγαν ή του φέρανε, ξέρω εγώ, ποιος τους έφερε, ο Ίβιτς τους έφερε. Mm-hmm. Από εκεί περνάνε όλες οι μεταγραφές. Ο Ίβιτς φαίνεται έχει μάθει για μπροστά καλούς παίκτες. Θα πρέπει να ρωτήσει κανέναν που έπαιξε center back να δει ποιος είναι εκεί. Ο Μανολάς ήταν. Ποιος ο Λάκης, ο Νικολάου, που είναι φοβερός γιατρός. Ποιοι παίζαν center back στην ΑΕΚ. Ρωτήστε τους κι αυτούς. Θέλουμε να πάρουμε ένα center back. Πες μας τη γνώμη σου, ρε παιδάκι μου. Έκανες και προπονητής κάπου. Ραβούση ποιος... είχε, Κωστένογλου είχε, είχε πολλούς. Πες τον Κωστένογλου, πάρ' το ένα τηλέφωνο. Ξέρω εγώ τι να πω. Δηλαδή είναι κρίμα. Άσε, μη χρειαστεί ο Κωστένογλου για κάτι παραπάνω. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πολύρωτο γκολ του Λιβάη Γκαρσία. Είχαμε χρόνια να δούμε γκολ από απευθείας εκτέλεση κόρνερ στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος. Και ο Κωνσταντίνου έχει φάει το τελευταίο. Τόσο πίσω λες να είναι. Ή έχει βάλει και ο Γκαρσία ένα στην Κέρκυρα. Ναι, μπράβο, Κέρκυρα, μπράβο, 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 έχει βάλει ο Γκαρσία. Έβαλε και ο Γκαρσία. Παλιότερα βέβαια με Χατζηπαναγή, με Σαραβάκο κλπ. Τα βλέπαμε πιο συχνά. Αλλά παίζει όφι η Ηρακλής. Ο Κωνσταντίνου 35 χρονών γέρος, κοντός. Βάζει ένα γκολ ο Χατζηπαναγής με κόρνερ. Mm. Του λέω Κωνσταντίνου, καλά αυτά γίνονται μια φορά στις συζητώσεις. Έλα ρε στον Καφταντζόπουλο να δεις καλά που θα περάσει. Τον πέταξε άλλο ένα. Τον πέταξε άλλο ένα. Χατζηπαναγής. Αυτά δεν γίνονται. Λοιπόν, το 2-3 με το Τσαμπούρι, ο οποίος δεν είναι και το πρώτο μπόι, έχει φάει η ΑΕΚ δύο γκολ με κεφαλιά στην καρδιά της άμυνάς της από τα ακραία μπακ, ούτε καν από σεντρεφόρη ή στόπερ που ήθελε να είναι. Σαν να είναι 80 και γέρος με το μαλλί άσπρο εκεί. Λοιπόν, και είναι και στη φάση συγκεκριμένη ότι είναι και τρεις με έναν. Έτσι. Δηλαδή ουσιαστικά και να μην την έβρισκε ο Τσαμπούρης, θα την έβρισκε άλλος. Σαν τον γκολ που έφαγε η Ατλέτικο. Τρεις με έναν. Ναι. Λοιπόν, και με τον Μπαξεβανίδη το ίδιο πράγμα. Δηλαδή... Ο Μπαξεβανίδης είναι πιο κοντός από μένα. 1,73, 1,74. Ναι. Τους πήρε κεφαλιά κι αυτός. Αυτά βλέπει τώρα ο Καρέρα και σου λέει που θα πάω με Λαραμπή, με Σεμέδο και Σωρίτσα.
Λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτά και για την ΑΕΚ. Ξεκρίζει και λέει επιστρέφει. Τι λέει το ρεπορτάζ? Τώρα με πιάνεις αδιάβαστο, δεν το ξέρω, αλλά προφανώς πιστεύω ότι τον ετοιμάζουν για την Τετάρτη. Δηλαδή του κάνουν κάποια συντήρηση για να παίξει. Πρέπει να τον βάλω και νεκρό να τον βάλω. Και νεκρός έτσι κρίσει καλύτερος θα αναπαυθούσε. Ναι. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός χτίζει σιγά σιγά ένα σερί. 2-0 τον ΠΑΣ στην Λεωφόρο. Δεν τα χαφ τα πολλά. Ορίστε. Του βγαίνουν με τα χαφ. Του βγαίνει η ιστορία με τα χαφ. Ζήτησε ο Μπόλωνη τουλάχιστον ένα χαφ. Έχει συγγυηθεί για το Γενάρη, γιατί κάποια στιγμή θα κλατάρει και ο Μαουρίτσιο και ο Κουρμπέλης. Εντάξει, ο Αλεξανδρόπουλος είναι πιτσιρικάς, ο Βηγιαφάνιας. Είναι μωράβο, μικρό. Έχει τα θεματάκια του. Πήρε θέση ο Μπόλωνη και είπε ότι στα πέναλτι δεν έχει ορίσει κάποιον εκτελεστή. Όποιος νιώθει πιο καλά, πιο ψύχρεμος, αλλά όσο συμβαίνουν αυτά, πολύ δημοκρατικό αυτό, ναι. Θα έχουμε τέτοια σκηνικά να παίρνω στην μπάλα από τον άλλον που θυμίζουν παιδική χαρά και όχι Παναθηναϊκό. Είναι πολύ δημοκρατικό αυτό, ναι. Ναι, δηλαδή εκεί ορίζεις έναν, δύο το πολύ και τελειώνει η ιστορία. Έχει γίνει και παλιότερα με Καραγκούνη, με Αλιώσα Σάνοβιτς, με Λιμπερόπουλο κλπ. Πάμε να δούμε έτσι ενδεικτικά δύο φάσεις που έχουμε. Η μία είναι το πέναλτι που κερδίζει ο Παναθηναϊκός, που είναι πεντακάθαρο αφού έτσι σηκώνει το χέρι εκεί ο αμυντικός του Πάση. Η μπάλα πήγαινε μέσα έτσι κι αλλιώς. Ναι, ωραία, το βλέπουμε άλλη μία. Είναι στο πίσω δοκάρι, ο Σάλιακας είναι. Καλός μπάκα, αλλά το έκανε. Εντάξει, ναι, εκεί το έκανε. Και είναι και η φάση με το 2-0 πετυχαίνει ο Αϊτόρ. Εδώ είναι ένα πολύ ωραίο πλασέ από τον Ισπανό Εξτρέμ, ο οποίος προορίζεται για βασικός πλέον, αν βρει τα πατήματά του και συνεχίσει την δική του πορεία, με τον Χατζηγιοβάνη από την άλλη πλευρά. Παζιάννη να έπαιξε ανοιχτά πολύ. Ναι. Έπαιξε με κλασικά Εξτρέμ αυτή τη φορά και όχι με 4-8. Και έδειξε ότι αφού έχω σωθεί λογικά, ας πούμε, και δεν πάω για Ευρώπη, να παίξω λίγο μπάλα. Δηλαδή, αυτό που έκανε πέρσι ο Σίμος και τον βρίζαμε, που το κάνει πολύ καλά τώρα, έχει βελτιωθεί πολύ ο Σίμος, το κάνει τώρα ο προπονητής του Πας Γιάννη, να θέλει να δείξει τι παίζει μπάλα η ομάδα του και σε αυτό το στυλάκι. Τον βοηθάνε τα Γιάννενα, το στηρίζουνε, μπορεί να χάσει 2-1 να παίξει μπάλα, τι ωραία μπάλα παίξαμε, σωμένοι είμαστε, δεν πάμε για UEFA, οπότε περνάμε το προφίλ της ομάδος. Θέλει να τραβήξει και λίγο κόσμο. Θα μπορούσε να βάλει γκολ. Θα μπορούσε να προηγηθεί ή να ισοφαρίσει. Έκανε φάσεις. Ναι. Ο Παζιάννα. Αλλά έχει το στυλάκι του περσινού όφη. Λοιπόν, τώρα όφη βλέπω ο Σίμος, φιχτός, αντεπίθεση. Έλληνες 9 στους 11 και χαμηλή ηλικία. Το γύρισε. Δηλαδή ναι. από Ατρόμητο, Βόλο, Τρίπολη, όφη. Νομίζω ότι κλείνω προς τον όφη. Αν και με τους κριτικούς έχω μια βεντέτα για άλλα θέματα. Αλλά ποδοσφαιρικά τους γουστάρω πιο πολύ από τους άλλους. Χαμηλό μέσο όρο ηλικίας, πολλοί Έλληνες και καλή μπάλα και ταχύτητα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τις κάρτες, γιατί σήμερα είχαμε και κλήρωση στο Champions League και κλήρωση στο Europa League. Gladbach, Manchester City, Lazio, Bayern, Atletico, Chelsea, Lipsia, Liverpool, Porto, Juventus, Barcelona, Paris Saint-Germain, Σεβίλη Ντόρτμουντ και Αταλάντα Ρεάλ. Όλα είναι ωραία μάτς. Με προϊστορεύει πιο πρόσφατη την ανατροπή που είχε πετύχει η Μπαρτσελόνα κόντρα στην Paris Saint-Germain, εκείνο το 6-1. Και να δούμε και του Europa League, είπαμε Ολυμπιακός κόντρα στην Eindhoven. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πήρε την καλύτερη κλήρωση που μπορούσε να έχει. Ναι, υπό την έννοια ότι απέφυγε τα μεγαθύρια. Απέφυγε του μεγάλου, ναι. Βολσμπεργκερ Τότεναμ, Ναμό Κιέβου Μπρις, Σοσιεδάδ Μάντσερ Γιουνάιτεντ, Μπενφίκα Άρσεναλ, Ερυθρός Αστέρας Μίλαν, Αντβέρπ Ρέιντζερς και Σλάβια Πράγας Λέστερ είναι τα ζευγάρια των 32 του Europa League. Κάπου εδώ συγγνώμη, φάση 32, σωστά. Προχώρησα ένα γύρο εγώ. Ζάλτσμπουργκ Βιαρεάλ, Μπράγκα Ρώμα, Κράσνονταρ Ναμό Ζάγκρεμ, Γιούγκ Μπόις Λεβερκούζεν, Μόλντε Χόφενχάιμ, Γρανάδα Νάπολη, Μακάμπι Τελαβίβ Σαχτάρ και Λίλ Άγιαξ. Τώρα τελειώσαμε, είναι αυτά.
Λοιπόν, προλαβαίνουμε να δούμε γκολ, Γιώργο, ή θα κάνουμε αποφώνηση? Ωραία, λοιπόν, Κωστή, αύριο το ραντεβού μας στις 6 το απόγευμα. Πάμε για τους φίλους που βλέπουν εκπομπή μέσω της συχνότητας του ART να δούμε γκολ από τα παιχνίδια που είχαμε το Σαββατοκύριακο.